Υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή ροή του εθελοντικού αίματος. Αυτό είναι πανελλήνιο. Εδώ είμαστε σχετικά καλά. Όχι ότι έχουμε περίσσιμο, αλλά εντάξει, μπορούμε και καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Είχαμε συνηθίσει παραδοσιακά αυτή την εποχή να γίνονται πολλές εθελοντικές αιμοδοσίες από συλλόγους, από διάφορες φορείς. Αυτό το διάστημα τι γίνεται? Έχουμε δύο προγραμματισμένες αιμοδοσίες. Η μία είναι την Κυριακή στο Σιδηροχώρι, ένα χωριό που όλοι ξέρουμε ότι δίνει δύο φορές το χρόνο αίμα εθελοντικά. Όσοι μπορούν και είναι υγιείς δίνουν όλοι. Φέτος αυτή είναι η 20η αιμοδοσία. Είναι 10 χρόνια συνεχούς εθελοντικής αιμοδοσίας δύο φορές το εξάμηνο. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές το οποίο συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο και σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην Τρίτη έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία του ΤΕΦΑ, η οποία θα γίνει φέτος λόγω της ειδικής κατάστασης στο νοσοκομείο της Κομωτίνης. Και το ΤΕΦΑ έχει μια ιστορία 20 χρόνων στην εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν πρωτεργάτες, η Γυμναστική Ακαδημία της Κομωτίνης είναι πρωτεργάτης στην εθελοντική αιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο. Και το παράδειγμα της, όπως ξέρετε, και εσείς, έχουν ακολουθήσει και άλλες εθελοντικές ομάδες από άλλες σχολές. Κύριε Δημητρακόπουλε, φοβούνται κάποιοι να δώσουν αίμα? Φοβούνται μήπως έχουν τον ιό και δεν το γνωρίζουν? Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς? Ισχύει αυτό? Μεταδίδεται ο ιός με την μετάλληση αίματος? Όχι. Καταρχάς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την εθελοντική αιμοδοσία. Και στην Κομωτινή, όπως και σε πολλά άλλα νοσοκομεία, η είσοδο σε εθελοντικέ τμήματα αιμοδοσία είναι ξεχωριστή. Δεν έρχονται σε καμία επαφή με το άλλο νοσοκομείο. Εκεί μέσα, όπως αντιλαμβάνεσαι, τηρούνται όλες οι απαραίτητες όροι και προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποιος οτιδήποτε είχε κορονοϊό, για να μιλάμε συγκεκριμένα, από την εθελοντική αιμοδοσία. Αντιθέτως, μπορεί να ωφεληθεί, γιατί αν το αίμα που θα δώσει, στο αίμα που θα δώσει βρεθεί κάποια ασθένεια, θα ειδοποιηθεί. Είχαμε περίπτωση εθελοντή αιμοδότη, η οποία έδωσε αίμα και σε 5 μέρες συνειδητοποιούν ότι έχει COVID να πάει σε νοσοκομείο να εξεταστεί. Ή αν έχει κάποια ασθένεια, υπατήτητα ή κάτι άλλο, θα ειδοποιηθεί πάλι ο ίδιος ότι έχει κάποια ασθένεια. Είναι και, ας πούμε, και ένα check-up για τον εθελοντή που δίνει αίμα. Να πούμε επίσης ότι ο εθελοντής ο οποίος δίνει το αίμα του έχει και μεγάλη ωφέλεια και για τον οργανισμό του. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός που δίνει δύο φορές το χρόνο αίμα, οι πιθανότητες να πάθει ένα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο πέφτουν στο μισό και οι πιθανότητες να αναπτύξει ένα καρκίνο στο 40%. Οπότε κάνει πολύ καλό και στον εθελοντή το να δίνει αίμα. Να καλέσουμε τον κόσμο αυτές τις μέρες, μιας που διανύουμε και μέρες αγάπης πλέον, θα πούμε στον Δεκέμβρη, να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να δώσει. Καλούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι υγιείς, να δώσουν όχι μόνο το αίμα, αλλά εντάξει στο πρόγραμμά τους δύο φορές το χρόνο δίνουν αίμα, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε εθελοντικό αίμα. Σήμερα καλύπτουν στην Ελλάδα μόνο τις μισές ανάγκες μας από εθελοντικό αίμα. Οι άλλες είναι από συγγενείς, από το στρατό, από την αστυνομία. Και είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριούνται αυτές οι χώρες, που δεν καλύπτουμε πλήρως από εθελοντικό αίμα τις ανάγκες μας.